Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Τα όσα γίνονται σήμερα, τα όσα συζητήθηκαν τους τελευταίους μήνες, είναι απότοκο μιας λανθασμένης ρύθμισης και διαχείρισης των προηγούμενων ετών. Και θυμίζω ότι το ΕΛΑΜ είχε καταψηφίσει. Για αυτή ακριβώς προβλέψαμε το τι ακριβώς θα συνέβαινε. Είχαμε προειδοποιήσει για το πόσο δύσκολο ήταν να εφαρμοστεί αυτό το εγχείρημα και το είχαμε τονίσει και πριν από κάποια χρόνια, όταν η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου ψήφιζε αυτή τη ρύθμιση, την οποία έχουμε σήμερα να τροποποιήσουμε. Τα παιδιά που το βίωσαν οδηγούνται με μεγάλα κενά στα επόμενα τους χρόνια και εκτεθειμένα απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Η πρόταση την οποία έχουμε σήμερα μπροστά μας, προφανώς και δεν είναι η τέλεια η οποία θα λύσει όλα τα προβλήματα, είναι σίγουρα όμως καλύτερη από τη ρύθμιση η οποία ήδη υπήρχε. Αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι αν μία φορά η Βουλή ή το Υπουργείο Παιδείας έχουν βασανιστεί από αυτή την κατάσταση και τις συζητήσεις, σκεφτείτε τι έχει προκαλέσει αυτή η πολιτεία σε χιλιάδες μαθητές με αυτά τα πειράματα. Και ευελπιστούμε πραγματικά τα πειράματα στον χώρο της παιδείας να σταματήσουν. Και επειδή έγινε αναφορά και στην έκθεση της Επιτροπής σε αδιάβλητον και αξιοπιστία, αυτά θυμίζω χάθηκαν μαζί με τις διαρροές που έγιναν στα εξεταστικά δοκίμια. Ευχαριστώ.